Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Εμείς είχαμε καταγγείλει τώρα και χρόνια την κατάσταση αυτή ότι δεν βελτιώνεται. Κάθε μέρα θα παραδίδεται και η υγεία και η παιδεία και τα εργατικά σε ιδιωτικά χέρια. Γι' αυτό κάνουμε την Παγκρίτια συγκέντρωση αύριο στο Ρέθυμνο και καλούμε όλους τους συνταξιούχους, σε όποιο ταμείο και αν ανήκουνε, να παρευρεθούν. Εμείς ξεκινάμε από το άγαλμα Βενιζέλου, έχουν βάλει πούλμα το σωματείο, είναι δωρεά η μετακομή και καλούμε όλους τους συνταξιούχους, σε όποιο ταμείο και να ανήκουν, να παρευρεθούν, να πάμε στο Ρέθυμνο να διαμαρτυρηθούμε για τα μέτρα και τη βάρβαρη πολιτική αυτή της κυβέρνησης. Την Παρασκευή, γιατί στα γραφεία του ΟΑΕΔ στη Γνωσού? Είχαμε λάβει μέρος για το Χαράτσι. Είχαμε πάρει μέρος, διαμαρτυρηθήκαμε, πήγαμε και στο Διευθυντή για το Χαράτσι, για τη φορομπηκτική πολιτική και συνεχίζεται. Μάλιστα. Και το Σάββατο 4 του Οκτώβρη έχουμε μια συγκέντρωση και συλλαλητήριο παράλληλα στην Πλατεία Ελευθερίας, κύριε Κρυαρά. Ναι. Έχουμε μια συγκέντρωση που θα λάβουμε μέρος όλοι. Εργάτες, αγρότες, μικρομεσαίοι, όλοι. Κύριε Κρυαρά, πόσο έχει κοπεί η σύνταξή σας στους συνταξιούχους? Στους συνταξιούχους κάθε τόσο και λιγάκι. Και πώς είναι η δική σας η καθημερινότητα? Όταν κάθε τόσο και λιγάκι έχουμε κούρεμα στις συντάξεις. Η φορομπηκτική πολιτική οργιάζει, το κόστος ζωής έχει ανέβει στα ύψη. Η κατάσταση των συνταξιούχων είναι απελπιστική. Και τώρα από την 1η του 2015 μέχρι τώρα το κράτος εγγυότανε το ποσό που σου βγάζε το ταμείο σου, τη σύνταξή σου. Από την 1η του 2015 σου εγγυάται 460. Εάν το ταμείο σου έχει λεφτά θα δίδει. Αν δεν έχει δεν θα παίρνεις τίποτα με τα 360. Άντε λοιπόν ζήσε με τα 360. Μάλιστα. Με τις τιμές όλων των προϊόντων, των αγαθών, των υπηρεσιών υγείας και λοιπά, στα ύψη, έτσι. Κάθε μέρα είναι για πάνω. Κάθε μέρα για πάνω. Η μυστικά του είναι σε απελπιστική κατάσταση ο κόσμος. Ευελπιστείτε ότι μπορεί κάτι να αλλάξει? Εγώ πιστεύω ναι, αλλιώς δεν θα αγωνιζόμουν. Πιστεύω πως ναι, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αν ο κόσμος αφήσει την καρέκλα, αφήσει τον καναπέ, αφήσει την τηλεόραση που τον πώς να πω τώρα, σαν να μασουρώνεται. Αν όλα αυτά μπορούμε να ανατρέψουμε. Εμείς είμαστε πολλοί, αυτοί είναι οι λίγοι που δείχνουν. Άμα εμείς ενωθούμε, καταλάβει ο κόσμος ότι έχει κερδιθεί μέχρι τώρα, κυρία Δουλγεράκη, έχει κερδιθεί με αγώνες και θυσίες και αίμα. Εάν τα αφήσουμε και κάτσουμε στον καναπέ και περιμένουμε άλλοι να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, βέβαια δεν γίνεται τίποτα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος τελικά θα ξεσηκωθεί.